Στο γήπεδο του Θραψανού, Ανθεστίωνα υποδέχτηκε σήμερα Τσασίτες. Παιχνίδι για το κύπελο Ε. Δύο ομάδες διεκδίκησαν το εισιτήριο για τους 16 του θεσμού. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, από την κάθετη πάσα του Τουρλάκη, ο Δρακούλης βγήκε απέναντι από τον Γκόγκο, ο οποίος τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Βυσκαδούρος υπέδειξε το πέναλτι σε αυτή εδώ τη φάση. Την εκτέλεση από τα 11 βήματα ανέλαβε ο Μιχάλης Κεφάκης, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο goalkeeper, ο οποίος έκανε καλή προσπάθεια πέφτοντας στη δεξιά του γωνία. Όμως η μπάλα τελικά κατέληξε στα δίχτυα με αυτόν τον τρόπο. Ήταν το 1-0. Η ομάδα του Βασίλη Μπεσίτη συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Από την προσπάθεια του Λάκη δεξιά, εδώ φάση διαρκείας, δεν μπόρεσε ο Δρακούλης ούτε ο Μπερνίκου. Συνεχίστηκε η φάση, ένα σουτ, ένα ακόμα από τον Κεφάκη και από την κόντρα στον Νίκο Δρακούλη. Ο Γκόγκος δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 2-0. Στο 25ο λεπτό ο έμπειρος striker προσθέτει το όνομά του στη λίστα με τους scorer. Είναι το δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Στη συνέχεια προσπάθησαν οι Σίτες στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως να βγάλουν αντίδραση. Ένα σούτ από τον Κοντζαδάκη, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Και λίγο πριν το τέλος, στατική φάση, εκτέλεση corner, κεφαλιά από πολύ κοντά στη μικρή περιοχή. Όμως είναι άστοχη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Βυσκαδούρου βρήκε τους κιτρινόμαυρους να κατακτούν τη νίκη και το εισιτήριο για τους 16.